Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, της σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, οι ενόπλες δυνάμεις αποτελούν μέρος της κοινωνίας, συνεπώς ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία αφορά και τις ενόπλες δυνάμεις. Θα συζητήσουμε το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, πρώην βουλευτής της... Καλημέρα σας. Πρώην βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, λοιπόν, και πρώην Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρία Γιαννακάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με ένα ερώτημα. Θα έπρεπε να πέφτουμε από τα σύννεφα με όλα αυτά που ακούμε, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας στο εργασιακό μας περιβάλλον, στον περίγυρό μας, κάποτε κάτι είχαμε ακούσει για σεξουαλική παρενόχληση και τώρα μήπως είναι λίγο υποκριτικό ότι εμφανιζόμαστε λίγο έτσι, έκπληκτοι. Κάτι είχαμε ακούσει όλοι για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση, αλλά τι κάναμε. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Ακόμη χειρότερα μπορεί να χαμογελάσαμε λίγο με το διπλανό μας και στο καφέ να το κουτσομπολέψαμε ως το νέο της ημέρας, αλλά δεν προχωρήσαμε παραπέρα. Ακόμη και δεν κάναμε το πιο απλό, να πούμε δύο λόγια παρηγορίας στο θύμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Start to Talk για την σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στο κομμάτι του πολιτισμού, το οποίο το είχαμε ξεκινήσει το Φλεβάρι του 19, εμείς ως Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είχε ως απόλυξη το να ανοίξει ένα στόμα. Και βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η κουλτούρα του βιασμού στην ελληνική κοινωνία, αντί να βγούμε και να πούμε μπράβο στην κυρία Μπεκατό, που βρήκε το κουράγιο και μίλησε επωνύμως στον εισαγγελέα για κάτι που έζησε πριν από τόσα χρόνια. Κάποιοι βγήκαν να πούν και γιατί το είπε τώρα και τι έκανε τόσα χρόνια. Μόνο που δεν είπανε αυτό που λέμε κλασικά σε περιπτώσεις βιασμού και τι φορούσε εκείνο το βράδυ και τι δουλειά είχε μικρό παιδί τέτοια ώρα στο δρόμο. Ξέρετε, προκαλεί εντύπωση ότι μια γυναίκα η οποία είναι πολύ πετυχημένη στο χώρο της, είχε μια πολύ θετική δημοσιότητα λόγω των επιτυχιών που είχε στον αθλητισμό, χρειάστηκε 20 χρόνια για να βρει το κουράγιο να κάνει αυτό που λέτε. Συνεπώς, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί σε μια μέση γυναίκα, μια εργαζόμενη απλή. Πώς θα βρει το κουράγιο να το κάνει. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αν λοιπόν μια Μπεκατόρου, η οποία ήταν σύμβολο και είναι σύμβολο, είναι Ολυμπιονίκης, φόρεσε στο πέτο της το εθνόσημο, σήκωσε την ελληνική σημαία, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος για το χατήρι της και χρειάστηκε 20 χρόνια για να βρει το κουράγιο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε εργασιακούς χώρους και τι συμβαίνει σε χώρους απόλυτης ιεραρχίας και σχέσεων εξουσίας. Όταν εξαρτάται το ψωμί των παιδιών σου από αυτή τη δουλειά, αν θα ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις. Και να βάλω και κάτι άλλο στη συζήτηση, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η κουλτούρα της σιωπής. Γιατί πέρα από την κουλτούρα του βιασμού υπάρχει η κουλτούρα της σιωπής. Μη μιλήσω, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μπορεί να τα θέλει. Αυτά λοιπόν τα δύο έρχονται και διαπλέκονται σε κοινωνίες που πατριαρχικές, όπως κατεξοχήν είναι η ελληνική. Μιλήσατε για κουλτούρα βιασμού. Έχετε κάποια εικόνα, κάποια στοιχεία για την ένταση του προβλήματος στην Ελλάδα της σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να έχει στοιχεία και στατιστικά, γιατί όπως διαπιστώσαμε και οι δύο, πολύ σπάνια τα θύματα μιλάν. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να σπάσουμε αυτή την κουλτούρα της σιωπής και να σπάσουμε αυτή την ομερτά και πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο, όχι μόνο νομικό, αλλά και ένα πλαίσιο εκπαίδευσης της κοινωνίας, ώστε να ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε τα θύματα να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Εγώ στη θητεία μου, σε συνεργασία πάντα με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, την κυρία Κούβελα, προσπάθησα ακριβώς να δημιουργήσω αυτές τις προϋποθέσεις που θα διαμόρφωναν μέσα από την εκπαίδευση ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης ώστε να κάνουν τα θύματα να μιλήσουν. Ακόμη και για το στρατό που είπατε στην αρχή, παίρνοντας μέρος σε μία κίνηση που είχε κάνει τότε η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, έστειλα επιστολές ευαισθητοποίησης στον τότε Αγιεθά και στον τότε Αγιές και σημερινό Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας, όπου έλαβα απάντηση και από τους δύο ότι δεν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και είναι περιστατικά τα οποία είναι εντελώς μεμονωμένα και αν υπάρξει μια τέτοια καταγγελία θα το αντιμετωπίσουν μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν σε τέτοια περιβάλλοντα κλείνει το θέμα τόσο γρήγορα με μία απάντηση, «Ω, δεν έχουμε εμείς τέτοιες περιπτώσεις», καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει δουλειά στο να αντιμετωπίσει ο καθένας το πρόβλημα μέσα στο χώρο του. Και σίγουρα όχι να, το μόνο που να έχει στο μυαλό του είναι η καταστολή. Γιατί άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης προχθές, ο οποίος μίλησε για αυστηροποίηση του πλαισίου. Ξέρετε, με την αύξηση των ποινών δεν επιτράπει κανένα έγκλημα. Αυτό που πρέπει να φροντίζουμε πάντα για να μην είμαστε έμεση συνεργοί σε τέτοια εγκλήματα είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και είναι η πρόληψη. Και ρωτώ λοιπόν την σημερινή κυβέρνηση, τι έκανε για τα σπίτια του παιδιού που εμείς τα είχαμε φτάσει, εγώ το έχω φτάσει στο 95%, προκειμένου να καταγγέλλονται τέτοια φαινόμενα και να αποτρέπεται η δευτερογενής θυματοποίηση των παιδιών. Τι κάνει με τα σπίτια για τις κακοποιημένες γυναίκες? Μήπως όλα αυτά τα έχει αφήσει στη μοίρα τους? Μήπως το μόνο που έκανε αντιθέτως ήταν να αλλάξει το όνομα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και να το κάνει Δημογραφίας και Οικογένειας? Επειδή οι λέξεις λοιπόν έχουν σημασία και οι ονομασίες έχουν σημασία των θεσμών, μήπως λοιπόν το σύνθημα στην Ελληνίδα του 2021 είναι «Γεννάτε, γιατί χανόμαστε»? Μάλιστα. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως ο στόχος θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα να εκπαιδευτούμε εμείς οι γονείς, και μιλάω επειδή έχω και δύο κόρες, ώστε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με την οτροπία ότι αμέσως ό,τι συμβεί, γιατί στον καθένα μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα, ότι πρέπει ότι το φυσιολογικό είναι να μιλάς και όχι να κρύβεσαι, γιατί κακά τα ψέματα μεγαλώσαμε γενιές επιγενεών με τη λογική αυτή που είπατε, ας μην μάθει κανένας τίποτα. Ναι, και αυτό αφορά και εμάς, και ανθρώπους σαν και εμένα που είμαστε αγορομάνες. Να διαμορφώνουμε λοιπόν παιδιά τα οποία πρώτα και κύρια θα έχουν σεβασμό στον εαυτό τους και σεβασμό στον άλλον και που θα κατανοούν κάτι πάρα πολύ απλό, ότι το όχι είναι όχι. Και ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το μάθει κανείς αν δεν το έχει μάθει μέσα από το σχολείο και αν δεν το έχει μάθει μέσα από την οικογένειά του. Σαφώς λοιπόν και πρέπει πάντα να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας με έναν τρόπο ώστε να μιλούν καταρχήν σε εμάς και να μιλούν κατά δεύτερο λόγο στη δικαιοσύνη για να επέλθει η τιμωρία που ορίζει ο νόμος. Όμως, με ποιους τρόπους θα ενισχύσουμε και θα χαλιβδώσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στους θεσμούς? Πώς μία γυναίκα, και όχι μόνο γυναίκα, θα είναι σίγουρη ότι πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη δεν θα κακοποιηθεί για δεύτερη φορά? Όποιος έχει παρακολουθήσει δίκες όπου η κατηγορία είναι ο βιασμός, πραγματικά καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχει πολύ μεγάλα κουράγια μία γυναίκα και ένα πολύ ενισχυτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον προκειμένου να κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις και πολλές φορές την ειρωνία την οποία αντιμετωπίζει από τους παράγοντες της δίκης και από τους αντιδίκους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Απλά όχι, ίσως εμείς να είμαστε πιο πίσω ακόμα σε σχέση με την Ευρώπη και την υπόλοιπη Δύση. Δηλαδή η σιωπή και η ντροπή που αισθάνεται μια γυναίκα κακώς, νομίζω αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμάς, αλλά ίσως εμείς να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά εδώ ως χώρα που μας κρατάνε ακόμα πιο πίσω. Ναι, γιατί έχουμε πολύ πιο ισχυρούς δεσμούς και ιεραρχίες πατριαρχίας. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Θυμηθείτε το κίνημα MeToo στην Αμερική και στην Ευρώπη, το πόσες αντιδράσεις ξεσήκωσε. Σκεφτόμουν προχθές ότι υπήρχε και αντίλογος από μια γυναίκα πάρα πολύ διάσημη, την οποία έχουμε θαυμάσει όλοι ως ηθοποιό, την Κατρίν Ντενεύ, η οποία ήρθε να πει ότι εντάξει κορίτσια τώρα μην τρελαθούμε, μπερδεύετε την κολακία και το παιχνίδι, το ερωτικό και το φλερτ με την κακοποίηση. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι η οποιαδήποτε γυναίκα και οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει τον κακοποιητικό λόγο και τον λόγο ο οποίος σε φέρνει σε μια δύσκολη θέση από τον λόγο του θαυμασμού. Ξέρετε κυρία Γιαννακάκη, θέλετε ένα θέμα το οποίο
το κουβεντιάζουν και κάποιοι, κυρίως εμείς οι άντρες, κάποιοι καλοπροαίρετα, ότι ρε παιδί μου, ποιο ακριβώς είναι το όριο του. Ναι. Ποιο είναι το όριο δηλαδή. Κάποιοι επισημαίνουν τον κίνδυνο ότι με τις υπερβολές πιθανόν να χαθεί το φλερτ και όλα αυτά. Θεωρείται χρήσιμη αυτή την κουβέντα? Όχι, τη θεωρώ μάλιστα ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Το είπα και προηγουμένως ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωρίζει τον κακοποιητικό λόγο και τον λόγο τον επικίνδυνο όταν αρχίζει να φοβάσει πραγματικά για το πλαίσιο στο οποίο και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι από το λόγο τον κολακευτικό. Κανείς ο οποίος πραγματικά έχει μία διάθεση προσέγγισης δεν θα κάνει τον άλλον να αισθανθεί άσχημα. Τώρα, παροτρύνουμε τις γυναίκες να βγουν να μιλήσουν, αλλά όπως και εσείς είπατε πριν από λίγο, να μιλήσουν πού? Μήπως θα πρέπει να δούμε και το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες? Γιατί τίθενται διάφορα θέματα, έχουν περάσει χρόνια, πώς θα το αποδείξει. Και το σκέφτεται και η ίδια γυναίκα που θα θέλει να το καταγγείλει προφανώς, ότι να βγω να μιλήσω, αλλά από εκεί και πέρα τι? Καταρχήν να πούμε ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Μπεκατόρου έχουν περάσει τα 20 χρόνια, δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο ο πολίτης δίνει λόγο απέναντι στη δικαιοσύνη, με την έννοια ότι το ποινικό δίκαιο όχι μόνο στην Ελλάδα θεωρεί ότι κάποια στιγμή ο πολίτης πρέπει να κλείνει τις εκκρεμότητές του με τη δικαιοσύνη. Το πλαίσιο το νομικό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, μην αυτό που ανιστηγωνόμαστε συνέχεια, δεν έχει κενά. Αυτό που έχει κενά είναι η αντιμετώπιση και η αντιμετώπιση από όλους τους παράγοντες της δίκης και κυρίως από τους αντιδίκους. Και λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι κάθε κατηγορούμενος, αυτό είναι η βάση του νομικού πολιτισμού μας, πρέπει να έχει μια υπεράσπιση και ότι ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με το έγκλημα το οποίο υπερασπίζει. Αυτό όμως που πρέπει να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Όταν αναλαμβάνει την υπεράσπιση ανθρώπων που κατηγορούνται για κάτι τέτοιο, είναι ότι είναι και αυτοί παράγοντες της δίκης και ότι ο σκοπός τους πρέπει να είναι να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη να ανακαλύψει την αλήθεια. Διαβάζω πολλές φορές, πέρα από την εμπειρία στα δικαστήρια, διαβάζω ορισμένες φορές δηλώσεις συνηγόρων ανθρώπων που κατηγορούνται για κάτι τέτοιο, οι οποίες πραγματικά είναι εξωφρενικές. Είναι εξωφρενικές, αναρωτιέται κανένας. Αυτοί οι άνθρωποι, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν συναναστρέφονται, δεν αγαπούν συγκεκριμένες γυναίκες, τις μανάδες, τους αδερφές τους, τις συντρόφους τους, τις κόρες τους. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ξέρετε, ελπίζαμε ότι, επειδή και εμείς πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να ασχοληθούμε με το θέμα σεξουαλική παρενόχληση σε ένοπλες δυνάμεις, και το κάνουμε γιατί βλέπουμε ότι άλλες χώρες, κυρίως η Αμερική βέβαια, παρουσιάζει κατά καιρούς κάποιες έρευνες, στοιχεία, μελέτες, κάνει κάποιες καμπάνιες. Και εδώ διαπιστώνουμε και εμείς ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία παρακολούθηση του φαινομένου. Και αντιμετωπίζεται με τη λογική που σας απάντησε και ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Βέβαια, να σας πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει, ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια καταγγελία κοπέλας εντός των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ανωτέρου της και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει. Όσο ήσασταν Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιχειρήσατε να τον αγγίξετε αυτό το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, να υπάρξει κάποια διαδικασία που θα μπορούν οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά? Φυσικά και το είχα συζητήσει διεξοδικά με τον τότε αναπληρωτή, τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα με χρήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης είχα ταξιδέψει στην Νορβηγία, που το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι είναι πρωτοπόροι σε ζητήματα της θέσης της γυναίκας στο στρατό. Και μπορέσαμε να γνωρίσουμε και τη δράση της Έλεν, η οποία για όλο τον κόσμο ήταν Έλεν, ήταν η επικεφαλής των ΟΗΕΔΟΝ στην Κύπρο και η οποία έδωσε ιδιαίτερη βάση σε ζητήματα και παιδιών και στις δύο κοινότητες και κακοποίησης γυναικών και το 1974 και το 1963 και σε όλη τη διάρκεια της διένεξης. Εκεί λοιπόν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με πάρα πολλές γυναίκες και άντρες μέσα στο στρατό και να δω το πώς αυτοί μπόρεσαν να εξαλείψουν και να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα και να τα αντιμετωπίζουν κάθε φορά. Γιατί, κύριε Καρυβουνόπουλε, το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό να δίνουμε βάση όχι μόνο στην καταστολή, όπως είπε προηγουμένως, κυρίως στην πρόληψη. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανα ένα ωραίο πακετάκι και βρίσκονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για όποιον επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει ως εργαλείο. Αλλά αφού σας είπα, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, προφανώς ήταν άχρηστα.
Ναι, είναι περίπου ταμπού αυτή η υπόθεση για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ακόμα και δεν μπορώ και να καταλάβω το γιατί. Και όχι μόνο. Θυμάμαι κάτι που μου είχε πει πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν τομεάρχης άμυνας, ένας στρατηγός, φυσικά έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από το στράτευμα, ο οποίος μου έλεγε, κυρία Γιαννακάκη, ακούστε, όπου υπάρχει ιεραρχία, πόσο μάλλον σχέσεις εξουσίας, δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας. Όποιος θέλει να δει αν μετρά, μου το έλεγε έτσι κάπως τα παραπτραβηγμένα, ας αφήσει τα άστρα, ας βάλει ένα τζιν και ας βγει έξω να δούμε τι θα κάνει. Να μέτρησε τις δυνάμεις του, ναι. Πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση που ρίχνει σε εξέλιξη, που ξεκίνησε από την κυρία Μπεκατόρου, ακολούθησαν και άλλες γυναίκες, μπορεί να αποδειχθεί ένα ακόμη πυροτέχνημα ή είναι ώρα να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία και να προχωρήσουμε αυτό στο ένα βήμα μπροστά? Ακριβώς. Αυτό εξαρτάται καθαρά από εμάς τους ανθρώπους των δικαιωμάτων, τους ανθρώπους της ισότητας και κυρίως βέβαια από την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά και έχει αυτή την ευθύνη στο πώς θα χρησιμοποιήσει αυτές τις καταγγελίες και στο πόσο θα βοηθήσει τη δικαιοσύνη να τις διαλευκάνει. Γιατί είδαμε ότι υπήρξαν καταγγελίες και για συγκεκριμένο καθηγητή στο Απουθού. Υπάρχουν καταγγελίες και για άλλους καθηγητές πανεπιστημίου, κάποιοι των οποίων έχουν φύγει από τη ζωή. Υπάρχουν διάφορα γκρουπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου γυναίκες προσπαθούν να βρούνε άλλες γυναίκες φοιτήτριες της ίδιας εποχής για να δουν αν αυτό ήταν ένα γενικότερο φαινόμενο και μια γενικότερη τακτική του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού δασκάλου. Υπάρχουν καταγγελίες για τη συγκεκριμένη ομοσπονδία και για παιδιά 11 χρονών, όπου εδώ ανοίγουν και άλλα θέματα. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρά. Και γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι όποιο παιδί έχει βιώσει κάτι τέτοιο, είναι ακόμη δυσκολότερο να μιλήσει. Γιατί εκεί ο φόβος και οι ενοχές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Όποιος έχει ασχοληθεί με μικρά παιδιά στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ας ελπίσουμε ότι από αυτή την υπόθεση θα βγει κάτι θετικό. Να κρατήσουμε το μήνυμα προς όλες τις κυρίες, όλες τις γυναίκες, σπάστε ότι μιλάμε, δεν σωπαίνουμε, δεν είναι λύση. Δεν είναι μόνες και δεν είναι οι μόνες. Και θα έπρεπε να ντρέπονται οι θύτες και όχι τα θύματα. Ναι, αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Και, εντάξει, είναι δύσκολο να μπει στην ψυχολογία μια γυναίκα, αλλά εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ντρέπεται μια γυναίκα. Βέβαια, προφανώς υπάρχουν λόγοι. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι μια ευχάριστη συζήτηση μεταξύ των αντρών, ναι, και δυστυχώς δεν είναι μόνο μεταξύ των αντρών. Δυστυχώς, ναι, είναι «έλα μωρέ τώρα το θυμήθηκε, τόσα χρόνια τι έκανε». Και μιλάμε για μια γυναίκα Ολυμπιονίκη που δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Ακριβώς. Φανταστείτε μια γυναίκα που τρέχει να ταΐσει τα παιδιά της τι συμβαίνει. Κυρία Γιαννακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.